με περιμένει. Πάντα ρε παιδί μου έτσι πράος, αθόρυβος με έναν τρόπο. Ο αγαπητός Γεράσιμος Κιαδαρέσης. Γεράσιμε, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Βλέπεις, εγώ είμαι ακόμη συντηρητική. Γενικώς δεν το έχω ξεπεράσει πολύ αυτό με τις αγκαλιές, με τα αυτά, με τον COVID. Λίγο ακόμα με προβληματίζει. Πάντα έτσι αθόρυβα κινείσαι. Ναι. Πώς σημαίνει αυτό, είναι ο χαρακτήρας. Ναι, είναι... Έτσι είμαι, ξέρω εγώ. Αλλά χαμογελαστός. Ναι. Έτσι αντιμετωπίζεις την καθημερινότητα, υπάρχει κάτι που να σε τσιτώνει και να σε εκνευρίζει. Πολλά πράγματα, με τσιτώνει πολλά πράγματα. Αλλά. Αλλά προσπαθώ όσο που γίνεται να το ελέγχω και εντάξει. Το φυσικό μου είναι να είμαι χαμογελαστός. Αλλά η πραγματικότητα δεν με αφήνει και πολύ. Τι μπορεί να σε βγάλει εκτός τώρα που. Τώρα δεν ξέρω, δανείσου κάποια. Τι, δεν ξέρω, όταν είσαι στην κίνηση για παράδειγμα, το λέγαμε εδώ και στην αρχή σήμερα, πάλι τσίπησε η κίνηση, ήταν τα νεύρα κάποιον έξω ζόρικα. Κίνηση, εντάξει, δεν είναι τόσο όσο αυτά που αντιμετωπίζει όταν είσαι στην κίνηση. Δηλαδή την αγένεια, την καταστρατήγηση τη Λέα. Ξέρεις, πολλά πράγματα που βλέπει γύρω σου να είναι στραβά και να συνεχίζουν να πηγαίνουν στραβά, χωρίς να αλλάζουμε σε κάτι. Mm-hmm. Και όλα αυτά με τσιτώνουν. Γιατί συμβαίνουν, λες, όλα αυτά. Γιατί οι άνθρωποι έχουμε τέτοιες συμπεριφορές και ξεφεύγουμε. Καταρχάς νομίζω ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα παραπάνω πρόβλημα με αυτά τα θέματα. Της υπακοής σε κάποιους νόμους και του σεβασμού του συνανθρώπου μας. Το έχουμε λιγάκι γραμμένο το όλο θέμα. Αλλά από εκεί και πέρα το πού είναι οι αιτίες και οι ρίζες πιστεύω ότι πάνε πολύ πίσω. Στην ανάπτυξη του κράτους μετά την τουρκοκρατία σε όλη την Ελλάδα, στη σχέση όλη αυτή που διαμορφώθηκε, τη στραβή, ένα κράτος που μονίμως κλέβει και εμείς πρέπει να αντισταθούμε και να κλέψουμε αυτό, και πάει λέγοντας. Στα παιδιά σου τι λες, είσαι μπαμπάς τριών παιδιών, έχεις δύο δίδυμες κόρες και ένα γιο. Ναι. Ποιες είναι οι δικές σου έτσι σύμβουλες, τι μπαμπάς είσαι? Δεν είμαι πολύ το συμβουλόν. Δεν μ' αρέσει. Πιστεύω ότι περισσότερο κανείς βλέπει βιωματικά τα πράγματα, ας πούμε, και τα αντιλαμβάνεται και τα αφομοιώνει, παρά με το να του πει κάποιος μια συμβουλή, να τον νοθετήσει, ας πούμε. Θεωρείς δηλαδή ότι εσύ σαν οδηγός, αν είσαι, έχεις τα παιδιά μέσα. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό να συμβαίνει. Ναι. Έχουμε τα παιδιά μας μέσα και κάποια στιγμή με νεύρα με αυτά αρχίζουμε... Λέμε γαλλικά, αυτά, ένα παιδί παρακολουθεί. Μετά του λες, μη λες κακές λέξεις όταν είναι μικρά, μην εκβέ αυτό. Νομίζω όλοι μας πέφτουμε σε τέτοιες παγίδες και σε τέτοια λάθη καθημερινά. Και εγώ έχω πέσει, δηλαδή, έχει τύχει να εκνευριστώ πολύ, να φωνάξω και να έχω μέσα το γιο μου, ας πούμε. Και μετά του ζητάω συγγνώμη, δεν έπρεπε να το κάνω, του εξηγώ. Εξηγείς, ναι. Και νομίζω περισσότερο γυναικείος πληθυσμός είναι στο σπίτι. Τρεις γυναίκες είναι και δύο. άντρες. Διαβάζοντας έτσι στοιχεία από το βιογραφικό σου, εσύ είχες ένα πολύ ισχυρό γυναικείο έτσι, πρότυπο, τη μητέρα σου. Πολύ δυνατή φιγούρα στην ζωή σου. Ναι. Αυτό που σε επηρέασε. Δεν ξέρω, μου έδωσε πάρα πολλά. Θεωρώ ότι ό,τι έχω το οφείλω στη μητέρα μου, δηλαδή ό,τι καλό έχω. Ό,τι κακό δεν το πήρα από αυτήν, είναι σίγουρο, το βρήκα μόνος μου. Ήταν ένας πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ ανεξάρτητος, μου έδωσε φοβερή ανεξαρτησία. Με βοήθησε, μου συμπαραστάθηκε χωρίς να με νοθετεί και να με καθοδηγεί και να με κολλήσει επάνω της. Της χρωστάω τα πάντα. Παρά το γεγονός ότι ήσασταν πολύ δεμένοι, ήταν μονογονεϊκή ναι, οικογένεια. Ναι, δεν είναι συχνό, γι' αυτό το αναφέρω. Δεν είναι συχνό δηλαδή για μια μονογονεϊκή οικογένεια η μητέρα να είναι έτσι με το γιο, το αντίθετο και μάλλον. Να τον αφήνει να είναι. Αλλά η συγκεκριμένη με άφησε τελείως ελεύθερο και να ανοίξω τα δικά μου φτερά, ας πούμε, και κάπως μου συμπαραστάθηκε έτσι... διακριτικά στο παρασκήνιο. Κάπως έτσι βρίσκεται και τις ισορροπίες με την Μπέση, τη Μάλφα. Είσαστε ένα, θεωρείστε ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του καλλιτεχνικού χώρου. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είστε μαζί, αλλά. 25, ξέρω εγώ. 5, ναι. 5 και παραπάνω, ίσως. Τι είναι αυτό που σας δένει? Μια πολύ μεγάλη αγάπη, καταρχάς. Ένας θαυμασμός του ενός για τον άλλον. Που δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι είσαστε στην ίδια δουλειά, όχι, και στην ίδια τέχνη που μοιράζεστε. Καθόλου, όχι. Εγώ τη θαυμάζω πολύ σαν άνθρωπο τη δύναμη. Την Μπέση έχει μια τεράστια δύναμη. Ένα φοβερό μυαλό. Δεν ξέρω, Έχετε μοιρασμένους ρόλους
ή όπως τύχει. Εναλλάσσονται. Ναι, όπως τύχει. Όπως τύχει. Ναι. Αναλόγως. Δηλαδή μόλις το παρατραβάει ο ένας, το μαζεύει ο άλλος. Άρα δηλαδή και εσύ είσαι πολύ ενεργός και στις καθημερινής λάτζα, στα ναι, πράγματα ναι, που λέμε στο όλα, σπίτι. Γιατί και τρία παιδιά δεν μεγαλώνονται και εύκολα γεράσιμε. Όχι, γεράσιμε. Χωρίς βοήθεια δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Απλώς το κομμάτι που κυρίως μεγαλουργεί η Μπέση είναι η μαγειρική, γιατί όντως μεγαλουργεί, οπότε δεν αγγίζω και πολύ εκεί. Τα υπόλοιπα όμως δυσανασχέτησες υπόλοιπα... ποτέ έτσι, όχι, ότι καθόλου, δεν... Ήτανε από πριν, ένα από τα καλά που έχω πάρει από τη μητέρα μου ήταν να ξέρω να χειρίζομαι ένα σπίτι και πολύ καλά και να μην έχω. Θεωρείς ότι έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα τώρα πια, ότι δεν υπάρχουν πια συγκεκριμένοι ρόλοι για το ένα φίλο και για το άλλο σε ένα γενικά ζευγάρι. Αλλάζουν τα πράγματα. Δεν νομίζω όμως ότι μπορούμε ακόμη να μιλήσουμε τουλάχιστον γιατί έχουν αλλάξει τελείως οι ρόλοι. Όχι, δεν ξέρω, δεν έχω αυτή την αίσθηση. Ότι τα πράγματα ούτε λίγο. Στις πιο νέες γενιές. Όχι, νομίζω ότι απλώς οι γραμμές γίνονται λίγο πιο απαλές πια, οι διαχωριστικές δηλαδή, και σε άλλα πράγματα είναι και καλό. Εσείς μεγαλώσατε και κορίτσια και αγόρι. Ναι. Υπήρξε διαφορετικός τρόπος προσέγγισης. Είχα εδώ προχθές την Μπέμι Ζούνη που μου έλεγε: έχω κουραστεί να βλέπουμε μανάδες να μεγαλώνουν τα αγόρια σαν πασάδες. Και μετά βλέπουμε, συζητούσαμε και για το κομμάτι των γυναικοκτονιών και όλο αυτό. Εσείς μεγαλώσατε και αγόρια και αγόρι και κορίτσι. Όχι, νομίζω ότι απλώς στο αγόρι, επειδή ήταν και ο τρίτος, ήμασταν πιο έμπειροι πια. Mm. Και κάποια λάθη που πιθανόν τα είχαμε διαγνώσει από τα κορίτσια, δεν τα κάναμε ή κάναμε καινούρια. Που δεν τα ξέραμε και επειδή ήταν αγόρι, κάναμε καινούρια λάθη. Ναι. Θέλω να πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για σένα, με κάποια έτσι από τα... κάποιους σταθμούς από την πορεία σου, να θυμηθούμε ορισμένα πράγματα. Η αλήθεια είναι, Γεράσιμε, ότι έχεις και εμπορικές επιτυχίες και καλλιτεχνικές επιτυχίες και μάλιστα και... Ναι, με το διαχωρισμό εγώ δεν τα πάω καλά. Δηλαδή, το ξέρω, γι' αυτό ναι, το αναφέρω, αλλά υπάρχει συχνά ένας διαχωρισμός έτσι, που γίνεται. Δεν με αφορά και δεν το πιστεύω. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει εμπορική. Καταλαβαίνω τι σημαίνει εμπορική, μην το πω έτσι. Αλλά δεν ξεκινάς ποτέ λέγοντας ότι τώρα θα κάνω μια εμπορική δουλειά ή μια καλλιτεχνική δεν δουλειά. Δεν υπήρξε έτσι ανασταλτικός παράγοντας για το πώς θα προχωρήσεις. Όχι, όχι. Το αντίθετο. Δηλαδή πάντα ήθελα να δοκιμάζω πολλά πράγματα, διαφορετικά είδη. Και πάντα όμως με στόχο να έχω το καλύτερο δυνατό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και το εμπορικό αποτέλεσμα. Δεν σε απέρριψαν ενδεχομένως από μια δουλειά, ας τη βάλουμε συσσαγωγικά, πολύ καλλιτεχνική, αν είχες κάνει, ας πούμε, πολύ δημοφιλή ρόλο. Π.χ. δεν ξέρω τώρα, δανείζομαι, ένας πολύ δημοφιλής ρόλος ήταν ο Φατσέας, δεν ήταν στο Καφέ της Χάρης. Και μετά. Ναι, συνέβη. Συνέβη. Συνέβη, ναι. Αλλά δεν είναι δικό μου το πρόβλημα, είναι τον άλλο. Τελικά την πήρες τη δουλειά ή όχι, όχι. Εκεί. Α, σε απέρριψαν δηλαδή, γιατί θεώρησαν ότι έχεις ταυτιστεί. Εντάξει, όχι, ξέρεις, γίνεται χωρίς να το καταλάβεις και χωρίς και οι ίδιοι να το συνειδητοποιήσουν. Δηλαδή, δεν είναι μια κακία, ας πούμε, αυτό, ότι ο Τάδε έκανε εμπορική επιτυχία, άρα τον αποκλείουμε. Απλώς, σαν να φεύγεις λίγο από τα σχέδιά τους, από το μυαλό τους, θεωρώντας από τη δική τους πλευρά ότι εσύ κάτι έχεις ξεπουλήσει, κάτι έχεις κάνει για να κάνεις αυτό, άρα δεν είσαι πια αυτός που ήσουν. Δεν υπάρχει πια αυτή η ταύτιση απόψεων που είχαμε πριν. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα γιατί εσύ μάλλον έβαλες νερό στο κρασί σου, ας πούμε, και πήγες κάπου αλλού. Οπότε, χωρίς και οι ίδιοι να το κάνουν με απόλυτη συνείδηση, σε ψιλοαποκλείουν σιγά-σιγά. Εσύ έχεις προτιμήσει κάποια δουλειά ή έχεις επιλέξει κάποια δουλειά με ένα κριτήριο, ας πούμε, τα χρήματα και μόνο? Ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί υπάρχει και μια οικογένεια από πίσω και όταν τα πράγματα στενεύουν πολύ. Δεν βγάζω ποτέ το καλλιτεχνικό κριτήριο, δηλαδή αν δεν έχω δυνατότητα να κάνω, δεν μου αρέσει καμία καλλιτεχνικά δουλειά από αυτές που θα μου προτείνουν, σίγουρα θα κάνω κάποια για να ζήσω. Δεν θα πω όχι, δεν θα κάνω τρία καμία. Τρία παιδιά, Γεράσιμε, ναι, ναι, αυτό λέω, δεν θα πω δεν θα κάνω καμία. Πάμε να δούμε το βίντεο αυτό. Πάμε. Ο Γεράσιμος και Αδαρέσης γεννήθηκε στην Πάτρα. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν πολύ μικρός και μεγάλωσε με τη μαμά, τη γιαγιά και τον παππού. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, η μητέρα του ήταν βράχος και της χρωστάει τα πάντα. Με τον πατέρα του δεν είχε καλές σχέσεις, τον ταλαιπωρούσε ψυχικά όταν τον έβλεπε, καθώς όπως λέει, υπήρχε από πλευράς του μια μόνιμη γκρίνια, ένα μόνιμο παράπονο απέναντι στη μητέρα του. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η έλλειψη του πατέρα του τον έκανε να θέλει να κάνει μια μεγάλη οικογένεια.
Ήρθανε στην Αθήνα όταν ήταν 7 χρονών και έτσι όλες του οι αναμνήσεις είναι κυρίως από την Αθήνα. Με την υποκριτική έμπλεξε από ανάγκη, καθώς χρειαζόταν μια σχολή για να πάρει αναβολή. Έτσι, βρήκε τη μοναδική δραματική σχολή που έμπαινε χωρίς εξετάσεις, αυτή της Ευγενίας Χατζίκου. Όταν όμως μπήκε στη σχολή, όλα άλλαξαν. Ξέχασε και την αρχιτεκτονική την οποία αγαπούσε, αλλά είχε το ελάττωμα να θέλει διάβασμα. Και είπε: αυτό θέλω να κάνω. Έχοντας όπως του είχαν πει πολύ κινηματογραφική φάτσα, άρχισε να στέλνει βιογραφικά όπου άκουγε ότι γίνεται παραγωγή ταινίας. Η ανταπόκριση δεν άρχισε να έρθει. Άρχισε να δουλεύει με τον Περάκη, τον Λικουρέση, τον Αγγελόπουλο, τον Σμαραγδί. Η πρώτη του δουλειά στο θέατρο ήταν το τέλος της μικρής μας πόλης, μια ιστορική παράσταση στη σκηνοθεσία Μίνο Αβολανάκη. Το ευρύ κοινό τον γνώρισε τηλεοπτικά ως Φατσαία, στο Καφέ της Χαράς. Ένα ρόλο που άρχισε πολύ να αγαπήσει, καθώς τον κούρασε στην προσωπική του ζωή. Πρόσφατα συμμετείχε και σε διεθνείς παραγωγές, όπως το Σουμπούρα, Blood on Rome, μια παραγωγή του Netflix, στην οποία υποδίεται έναν καρδινάλιο υπεύθυνο για τα οικονομικά του Βατικανού. Πρότυπο και μέντορας του ήταν και είναι ο σπουδαίος Γιώργος Μιχαλακόπουλος, τον οποίο μάλιστα αποκαλεί πατέρα. Οι δύο τους έχουν συνεργαστεί στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, καθώς αργότερα και στο θέατρο, με μία από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις να είναι το Τι και Γυναίκες. Όχι και άσχημα. Τι λες. Ξέρω εγώ. Αυτό είναι. Κοίταξε, πέραν του ότι έτσι το επίλογος δείχνει την αγάπη της ομάδας, το όνομά σου έτσι και της εκπομπής, αλλά έχει νόημα για σένα, ας πούμε, να λένε ότι όχι μόνο είναι καλός ηθοποιός, αλλά και το αποτύπωμά σου δείχνει ότι είσαι άνθρωπος. Ναι, ότι, βέβαια, ό,τι καλό ακούω έχει νόημα ιδιαίτερο, δεν είναι πολύ ευχάριστο. Τι μετράει περισσότερο, αυτό ρωτάω. Κοίταξε, δεν θα γιατί μ' άρεσε. Πολύ καλοί ηθοποιοί έχουν αποδειχθεί, ή εν πάση περιπτώσει σημαίνει να καμία περίπτωση. Αυτό αν ήταν και καλοί άνθρωποι, δεν είναι τελικά. Δεν θα ή αν έχουν φτάσει περίπτωση. Μέχρι και σε εγκλήματα. Ε? Όχι, ναι. Αυτό δεν θα μπορούσα να το πω. Όχι, αν είναι να διαλέξω, θα διαλέξω το άνθρωπο. Mm. Ναι. Από τις συναναστροφές σου και από το χώρο, συγχωρείς ένα μεγαλείο καλλιτεχνικό έναντι μιας ψυχής δύσκολης, σκληρής συμπεριφοράς. Υπάρχουν όρια. Mm. Έχω δει σκληρές συμπεριφορές που τις έχω συγχωρήσει λόγω μεγάλου ταλέντου, λόγω μεγάλης καλλιτεχνικής οντότητας, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν όρια πάντα. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με αυτό, αλλά δεν περνάνε, αν θέλεις, τα όρια του ποινικά κολάσιμου, ας πούμε. Δηλαδή, okay, είναι μια κακή συμπεριφορά, κατακριτέα, δεν μ' αρέσει, το λέω, το στυλιτεύω που μπορώ. Αλλά από εκεί και πέρα, ο καλλιτέχνης είναι κάτι άλλο και το βγάζω το καπέλο, είναι μεγάλο. Φυσικά, εννοώ να μην περνάει αυτά που λέμε ποινικό κώδικα, να μην τραυματίζει άλλους ανθρώπους στην ουσία. Μπορεί στιγμιαία όλοι πληγωνόμαστε από κάτι. Έτσι, το να μου κακομιλήσει κάποιος στη δουλειά. Αλλά να πηγαίνει συνέχεια και ένας άνθρωπος να σε μειώνει. Όταν μιλάμε για κακοποίηση, είναι μια αρρωστημένη σχέση που έχω ακούσει συναδέλφους να λένε ότι χρειάστηκα να πηγαίνω σε ψυχολόγο για να μπορέσω να βγάλω την σεζόν. Υπήρχε πάρα πολύ. Έτσι, τα χρόνια μας έτσι μεγαλώσαμε εμείς, δηλαδή, ότι έτσι είναι το θέατρο. Εγώ από μικρός ευτύχησα να γνωρίσω και τον Μιχαλακόπουλο που είναι της άλλης σχολής. Τελείωσε το θέατρο, είναι χαρά. Οπότε όπου έβλεπα έτσι σκοτάδι και μαυρίλα και κακή διάθεση και εδώ θα βασανιστούμε, ευχαριστώ πολύ, θα φύγω, δεν μένω. Από την αρχή ήσουν έτσι ή στην επιλογή? Πολύ γρήγορα. Κοίταξε, ποτέ δεν μ' άρεσε να μου μιλάνε άσχημα. Δεν με βοηθούσε ποτέ, ούτε με οθούσε μπροστά σαν καλλιτέχνη, γιατί πολλοί αυτό λένε, ας πούμε, ότι θα τον φέρω στα όρια του. Η πρακτική έχει εξακριβωθεί κάπου και ακολουθείται ίσως από... Δεν ξέρω. Εντάξει, κοίταξε, υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται κάποιος να σε πιέσει, αλλά όχι σε σημείο να αισθανθείς εσύ. Το καταλαβαίνεις ότι τώρα με πιέζει για να βγάλω κάτι δημιουργικό. Λες εσύ, δεν μπορώ άλλο, θέλω να τελειώσει η πρόβα και σου λέει όχι κι άλλο, πάμε κι άλλο, ας πούμε. Γιατί καταλαβαίνει ότι τώρα αρχίζεις πια να ανοίγεσαι ίσως παραπάνω, κρυφά σημεία του εαυτού, ας πούμε, και μας είναι χρήσιμο. Αλλά όχι σε σημείο να φτάσεις, να δεις ότι ο άλλος πια αρχίζει και τραυματίζεται. Όχι, κάπου πρέπει να υπάρχουν όλοι. Η συμμετοχή σου έτσι σε διεθνείς παραγωγές. Και δεν είναι μία. Αν πάμε πίσω, στήσουν και στο Μαντολίνο του Λοχαγού Χορέλη. Είναι κάμποσες, και στους Ντάρελς, και εδώ στο Netflix. Τι εμπειρία δεν είναι. Δεν έφυγα ποτέ έξω για να το κάνω αυτό. Εδώ με βρίσκανε. Πώς σε βρίσκανε, ναι. Κοίταξε, τυχαία, ξέρω εγώ. Με την Ιταλία βασικά έγινε ένα μεγάλο άνοιγμα που έκανα μια ταινία εκεί το 2010.
που ήταν να γίνει εδώ, δεν έγινε εδώ τελικά. Σε προσωπή δηλαδή ένας ατζέντης. Στην Ιταλία ναι. Στην Ιταλία ναι. Εδώ όχι. Εδώ όχι, δεν υπάρχουν εδώ ατζέντες. Στην Ελλάδα δεν έχει τέτοια. Δεν έχουμε τέτοια ευτυχία στην Ελλάδα. Η εμπειρία. Εξαιρετική. Εξαιρετική. Είναι ωραίο πράγμα τώρα να φεύγεις και λιγάκι από το μικρό κόσμο, το δικό μας εδώ. Τον έχω φάει στη μάπα τόσα χρόνια, ας πούμε, και να βλέπεις και με ένα διαφορετικό τρόπο δουλειάς, νέους ανθρώπους, νέες συνθήκες, όλα αυτά. Τώρα τι ετοιμάζεις? Τώρα κάνουμε μια παράσταση την Αντιγόνη για το Φεστιβάλ Αθηνών. Σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ραπουτάσκη. Αντιγόνη. Πώς? Διαφορετική, είναι από διαφορετική. Ό,τι διαβάζω, ναι, είναι αυτή, ναι, η Αντιγόνη. Είναι μια διαφορετική Αντιγόνη. Όταν μου το πρότεινε ο Αλέξανδρος, μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα του. Τοποθετείτε μέσα σε ένα κανάλι. Τοποθετείτε όπως είμαστε εδώ. Ναι. Όπου ο χορός είναι τα παιδιά, η floor manager, οι κάμερες και όλοι αυτοί. Και έχει μια ενδιαφέρουσα καινούρια ανάγνωση σε σχέση με το πώς τα ΜΜΕ χειραγωγούν την κοινή γνώμη και μέσα από αυτό ο κρέοντας προσπαθεί να κάνει το ίδιο. Υποδίεσε τον κρέοντα. Ναι. Και πάμε να δούμε αν και πόσο θα καταφέρουμε να το πετύχουμε το όραμα του Αλέξανδρου. Πότε και πού? Είναι 5, 6 και 7 Ιουλίου στην Πειραιώς 260. Είναι τρεις παραστάσεις, ναι, τώρα παραστάσεις για το καλοκαίρι. Και έχεις κάνει γυρίσματα με τον Βασίλη τον Γκεκάτο. Ναι, τελειώσαμε. Για σειρά, ναι. Για τηλεοπτική σειρά. Για το Milky Way. Για το Μέγκα είναι αυτό, ε. Ναι. Πότε θα βγει αυτό? Με περίπου πήρε για να δω και δεν ξέρω καθόλου πότε θα βγει. Ναι. Ολοκληρώσατε όμως. Ολοκληρώσαμε. Εγώ τουλάχιστον έχω πολύ μικρή συμμετοχή εκεί. Αλλά από ό,τι είδα ήταν μια δουλειά η οποία έγινε με κινηματογραφικές συνθήκες και φαντάζομαι. Βασίλης ο Γκεκάτος τώρα έχει και διάκριση στις Κάνες, ναι, έτσι, για την δουλειά του. Και τώρα μπαίνει σε αυτό το τηλεοπτικό κομμάτι. Η σειρά λέγεται Milky Way. Milky Way. Διακοπές τώρα μετά, δηλαδή. Ελπίζω, ξέρω εγώ, μπορεί να ξεκινήσουν και καινούργια σύρια. Είμαστε αποδεσμευμένοι ως οικογένεια. Δεν είμαστε όλοι. Τώρα είμαστε και λίγο εγκλωβισμένοι με το γιο, ο οποίος έχει φροντιστήρια κλπ. Δίνει τώρα. Δεν δίνει, θα του χρόνου. Είναι αλλά τρίτη, ναι, πάει να μπει τρίτη ηλικία. Ναι, ναι, ναι. Η Μπέση. Η Μπέση είναι ελεύθερη, δεν έχει κάτι από σύρια, αλλά θα κάνει θέατρο το χειμώνα. Ακόμη συζητάει κανένα δύο προτάσεις. Και τα κορίτσια, γιατί έχεις και τα κορίτσια τώρα που είσαστε στον ίδιο δρόμο. Ναι. Θα κάνουν μια μικρή περιοδία. Πού αφήνετε όλα αυτά τα ζωντανά που υπέροχα έχετε περιθάλψει και έχετε αυτή την ευαισθησία και έχετε μετατρέψει αυτό κτήμα, είναι αυτό που ζείτε? Τώρα δεν έχουμε τίποτα. Παλιά είχαμε πολλά. Τώρα έχουμε περιορίσει τα ζώα. Γιατί παλιά ζούσε και η πεθερά μου και υπήρχε μόνιμα άνθρωπος στο σπίτι. Ναι. Και ήταν και αυτή τη στιγμή, είχε την ίδια τρέλα και αυτή. Οπότε μαζεύαμε τα πάντα. Γιατί μας συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν πραγματικά, υποφέρουν να βλέπουν τα ζωντανά σε τέτοιες συνθήκες, που τραυματισμένα, δέσποτα, δεν ξέρω εγώ τι. Και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που κάνουν τέρατα με τα ζώα. Ναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή, για οποιοδήποτε μορφή ζωής, παιδί μου, αισθάνομαι ότι γιατί να θες να την πληγώσεις, δηλαδή. Εντάξει, μπορεί να μην θες να τη φροντίσεις, να πεις OK, δεν θέλω ζώο στο σπίτι μου, το καταλαβαίνω, αλλά από το άλλο άκρο το να το τραυματίσεις ή να το πληγώσεις επίτηδες. Τι δεν κερδίζεις, Γεράσιμε, από αυτές τις υπάρξεις? Τρομερό, τρομερό. Φοβερή αίσθηση να πηγαίνω στο σπίτι και να πετάγονται 10 πλάσματα, ας πούμε, να με χαιρετήσουν κουνώντας την ουρά τους ή να έρχονται να κουρνιάζουν πάνω μου. Ξέρεις, η φροντίδα τους, η έννοια τους, όλο αυτό είναι μάθημα ζωής. Γεράσιμε, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στις δουλειές και πολλά χαιρετίσματα στην οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ.